Κυρίε και κύριοι, καλημέρα. Είναι η πρωινή σα ενημέρωση από το One Channel. Θα ξεκινήσουμε από την υπόθεση τη βεοπραγία του Λευτέρη Αβγενάκη σε βάρο εργαζομένου του αεροδρομίου. Καθώ εχθέ είχαμε παρέμβαση τη δικαιοσύνη που ζητά να διερευνηθεί αν ο βουλευτή διέπραξε συγκεκριμένα αδικήματα, ενώ και ο εργαζόμενο κατέθεσε μήνυση εναντίον του βουλευτή. Η εκτό όριων συμπεριφορά του προκάλεσε θύελα αντιδράσεων με αποτέλεσμα τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία. Σε βάρο του επέβαλε πειθαρχικά μέτρα και ο πρόεδρο τη Βουλή, ενώ η έντονη ήταν η αντίδραση σύσσωμη τη αντιπολίτευση. Ο ίδιο ζητά συγγνώμη μεν, αλλά αρνείται ότι χειροδίκησε και δεν παραδίδει την έδρα του παρά τη διαγραφή. Η επίθεση του Λευτέρη Αβγενάκη στον υπάλληλο του αεροδρομίου, η οποία έχει καταγραφεί σε βίντεο από κάμερα ασφαλεία, τον οδήγησε εκτό κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία. Ο βουλευτή Ηρακλείου, κύριος Ελευθέρω Αβγενάκη, τίθεται εκτό κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία. Με απόφαση του κυρία Κουμίτσοτάκη, ο Λευτέρης Αυγενάκη παραπέφθηκε για διαγραφή στην αρμόδια επιτροπή του κυβερνώντο κόμματο. Η συμπεριφορά του συναδέλφου Λευτέρη Αυγενάκη στο χώρο του αεροδρομίου ήταν απαράδεκτη. Ζήτησα και τον είδα, μου έδωσε εξηγήσεις για τη συμπεριφορά του. Αντιλαμβάνομαι ότι ζήτησε συγγνώμη και δημοσίως για αυτή τη συμπεριφορά, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ αυτή τη συγγνώμη από έναν εκπρόσωπο του λαού, ο οποίος έχει τη στοιχειώδη υποχρέωση να προασπίζει το κύρος του θεσμού, τον οποίον υπηρετούμε. Υπηρετούμε, δεν απολαμβάνουμε. Σεβαστή απόφαση του Πρωθυπουργού αντέδρασε ο ανεξάρτητος βουλευτή που λέει ότι έδωσε εξηγήσει, ζήτησε συγγνώμη και παραμένει στην κυβερνητική παράταξη. Ήμουν και παραμένω βουλευτή του νομού Ηρακλείου και θα συνεχίσω να υπηρετώ του πολίτε τη Κρήτη με το ίδιο πάθο. Ανήκω στη Νέα Δημοκρατία και θα συνεχίσω να στηρίζω με όλε μου τι δυνάμει την παράταξη και την κυβέρνησή μα. Την περασμένη Παρασκευή στο Ελευθέρω Βενιζέλο, ο Λευτέρη δεν πρόλαβε την πτήση του για Ηρακλείο παρά τι αναγγελίε του ονόματό του. Όπω φαίνεται στο βίντεο που ήρθε στο φω ο πρώην Υπουργό περνάει μέσα από τον γησέ του υπαλλήλου τη αεροπορική εταιρεία, του μιλάει σε έντονο ύφο και στη συνέχεια του επιτίθεται. Σήμερα ζήτησε συγγνώμη υποστηρίζοντα ότι προσπάθησε να πάρει το τηλέφωνο από το χέρι του υπαλλήλου για να μιλήσει εκείνο τον υπεύθυνο τη εταιρεία. Μια συγγνώμη μέσα από τα βάση τη καρδιά μου, πρώτα απ' όλα στον εργαζόμενο, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο προκλήθηκε αναστάτωση μέσα από αυτό το λεκτικό περιστατικό και μόνο λεκτικό περιστατικό. Η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων στι Υπηρεσίε των Αεροδρομίων υποστήριξε πω το αεροδρομίο δρόμιο επικαλέστηκε την ασυλία του. Κάποια στιγμή, όπω μα μεταφέρουν, η κατάσταση φαίνεται να ξέφυγε. Με τον πρώην Υπουργό να χτυπά με την άκρη του κινητού του στο κεφάλι μέλο του προσωπικού, το οποίο έπεσε λιπόθυμο στον κησέ ελέγχου των εισιτηρίων. Με του υπόλοιπου υπαλλήλου να προσφεύγουν στη συνδρομή τη αστυνομία. Όμω και μπροστά στα όργανα, όπω μα μεταφέρουν, ο τέο Υπουργό φαίνεται να πούλησε τσαμπουκά, απειλώντα τον έναν εκτοδοκίμων ότι θα τον μεταθέσει. Μάλιστα, όταν επιχείρησαν να τον ηρεμήσουν, φώναζε μη με ακουμπάτε, έχω ασυλία. Σε περιπτώσεις συμπεριφορών, ε, αυτές, αυτές πολλές φορές κρίνονται ε, ακαριέα. Πρώτον και δεύτερον, ο, οι λογικές ξέρεις ποιος είμαι εγώ στην κυβέρνηση αυτή, δεν είναι αποδεκτές. Από την αστυνομία λένε πως όταν πήγε η περιπολία του αεροδρομίου στο σημείο... Ούτε ο κύριο Αβγενάκη ούτε ο υπάλληλο επιθυμούσαν να υποβάλουν μήνυση και έκαναν λόγο για φραστικό επεισόδιο. Ο Λευτέρη Αβγενάκη δήλωσε πω αν ζητηθεί άρση τη ασυλία του, δεν θα το αρνηθεί. Εξηγήσει έδωσε στο γραμματεία τη Νέα Δημοκρατία Σταύρο Καλαφάτη και τον πρόεδρο τη Βουλή Κώστα Τασούλα, οι οποίε πάντω δεν ήταν αρκετέ για να αποφύγει κυρώσει για υπονόμευση του κύρου του Κοινοβουλίου. Η αντιπολίτευση σύσσωμη ζήτησε τη διαγραφή του. Τώρα οφείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να διαγράψει τον τραμπούκο Αυγενάκη από την κοινοβουλευτική του ομάδα και βεβαίω να δεσμευθεί ότι δεν θα τον προστατέψει μέσω της ψήφου των βουλευτών του όταν ζητηθεί η άρση ασυλίας του. Καμία ανοχή. Τέτοιε συμπεριφορέ δεν είναι ανεκτέ, είναι προϊόν αλαζονία και έχουμε χρέο να τι απομονώσουμε γιατί ενισχύουν την απαξίωση τη πολιτική. Αφού ο κύριο Αβγεννάκη δεν βρίσκει την πύλη εξόδου του αεροδρομίου, α βρει τουλάχιστον την πύλη εξόδου τη Βουλή, αν έχει στοιχειώδη ευθυξία. Οι κριτικοί είναι λεβέντε και έχουν καταλάβει ότι φαινόμενα Αυγενάκη είναι καταδικαστέα. Ο Λευτέρη Αβγεννάκη από το 2019 και μέχρι τον πρόσφατο ανασχηματισμό ήταν στην κυβέρνηση πρώτα ω Υφυπουργό Αθλητισμού και στη συνέχεια ω Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη. Thank you. Του 7 έφτασαν αισίω οι υποψήφοι για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ με δύο ακόμα πρόσωπα να καταθέτουν εχθέ την υποψηφιότητά του. Ενώ οι πληροφορίε επιμένουν ότι ίσω και μία ακόμα γυναίκα, πρώην Υπουργό, ανοίξει τα χαρτιά τη τι επόμενε ημέρε ή και σήμερα. Με φόντο τη εξελίξη, ο Νίκο Ανδρουλάκη μίλησε για προεκλογική πασαρέλα, χαρακτηρισμό που προκάλεσε την αντίδραση των ανθιποψηφίων του. Ο Χαρι Δούκα από την πλευρά του άφησε έμεσε εχμέ εναντίον του Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντα ότι η απόσταση από το Δημαρχείο στη Χαριλαουτρικού είναι μικρότερη από την απόσταση της Χαριλάου Τρικούπη από τις Βρυξέλλες. Οι επτά προσώρα υποψήφοι πρόεδρο του Πασόκ ρίχνονται για τα καλά στην προεκλογική αρένα εν μέσω θέρου. Οι Νίκο Ανδρουλάκη, Χάρη Δούκα, Παύλο Γερουλάνο, Μιχάλη Κατρίνη και Μιλένα Αποστολάκη βάζουν μπροστά τι μηχανέ, ενώ παρόντε στην προεκλογική κούρσα δήλωσαν η Νάντια Γιανακοπούλου και Γιάννη Κανελάκη. Η δήλωση του Νίκο Ανδρουλάκη περί προεκλογική πασαρέλα προσώπων προκάλεσε τι αντιδράσει των συνυποψηφίων του. Ωστόσο, ο πρόεδρο του Πασόκ δεν σταμάτησε από το βήμα του Economist να βάζει στο στόχαστρο τη Νέα Δημοκρατία. Η εποχή κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη θα μείνει στην ιστορία ως η εποχή με τη μεγαλύτερη έσχροκέρδια στην πλάτη του ελληνικού λαού. Το σχέδιο λοιπόν της κυβέρνησης, κατά ποινή μου άψη, οδηγεί σε μια νέα εποχή μεγάλων ανισοτήτων. Ο Χάρης Δούκα ζήτησε προεκλογικό διάλογο χωρί δηλητήριο και fake news, διαψεύδοντα τα περιπνιστικού δείπνου με του Ραγκούση και Θεοχαρόπουλο, ενώ απίθυνε κάλεσμα συμμετοχή στι εκλογέ στου ψηφοφόρου του κόμματο και στου προοδευτικού πολίτε που βλέπουν το Πασόκο στην ψυχή τη Δημοκρατική Παράταξη. Υπάρχουν πάρα πολλοί υποψήφοι. Δείχνει και αυτό ότι δεν υπήρχε ψυχική σύνδεση αυτό στο Πασόκ. Πρέπει να ανοίξουμε ένα ακόμα συμμετοχικό, ανοιχτό, το κάπα στο Πασόκ, το κίνημα να είναι στην καρδιά του. Γιατί ακούς, γιατί και... να θυμίσω ότι είναι πολύ κοντύτερα από Χαριλάο Τρικούπη και Βρυξέλλε. Άνοιγμα του προεκλογικού διαλόγου βλέπει ο Παύλο Γερουλάνο αναφορικά με τι πολλέ υποψηφιότητε για την Προεδρία. Εμένα δεν με ανησυχεί αριθμό των υποψηφίων. Καμία δημοκρατική διαδικασία δεν έχει οδηγήσει σε κακό αποτέλεσμα. Η φιλοδοξία μου είναι ένα πόλο δυνατό να χτυπήσει τι επόμενε εκλογέ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία με μια προοδευτική ατζέντα. Ξεκινάμε από το Πασόκ mm -hmm. και μετά όλα τα άλλα είναι προ συζήτηση. Την αντίρρησή του για τον όρο Πασάρελα υποψηφίων εξέφρασε και ο Μιχαλή Κατρίνη. Αυτή η έκφραση από μένα δεν γίνεται αποδεκτή και δεν πρέπει να λέγεται. Πρέπει να αποσυρθεί γιατί συνιστά και προσβολή και για τη διαδικασία αλλά και για το κίνημα. Εγώ καταρχά δεν συμβιβάζομαι με ένα Πασόκ του 13-15% που παλεύει μεταξύ δεύτερη και τρίτη θέση. Δεν γίνονται συγκολή κορυφή. Αποφασισμένο να προχωρήσει σε ριζικέ αλλαγέ, εμφανίστηκε ο Στέφανο Κασελάκη, ο οποίο επιμένει στην αυτόνομη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, βάζοντα το κάδρο τον Αλέξη Τσίπρα και πρόσθεσε ότι συμφώνησε με την αποστροφή του Αντώνη Σαμαρά για το θολό κέντρο. Η έντιμη στάση για όλου, μέσα σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και ο προκάτοχό μου, είναι να πούμε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δικαιούται να είναι η ηγέτητα δύναμη σε αυτέ τι συνεννοήσει και ο ηγέτη τη αξιωματική αντιπολίτευση είναι ο ηγέτη μια οποιασδήποτε συνεννόηση. Mm. Εάν δεν μπορεί κάποιο αυτό να το πει για το κόμμα του, για τον ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκεται σε λάθο κόμμα. Τη δυσαρέσκειά του, το Στέφανο Κασελάκη για το Λουκέτο στο καθημερινό φίλο τη Αυγή, εξέφρασαν εργαζόμενοι στην εφημερίδα που τον περίμεναν έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρο όπου συνεδριάζει αυτή την ώρα η πολιτική γραμματεία. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα έγιναν πριν από λίγο. Στο καθημερινό από, από απόσταση. Με αυτόν τον τρόπο μας ανακοινώθηκε μέσα σε 5 λεπτά σε 6 εργαζόμενους που τυχαία βρισκόμασταν στο πόστολο. Okay. Δεν καλέστηκαν καν οι συνάδελφοι και οι συναδέλφοι να ενημερωθούν ότι από αύριο κάποιοι δεν έχουν δουλειά. Η εκτύπωσης του έντεπου φίλου του καθημερινού <Καινθυνή> δεν σημαίνει <Καινθυνή> και πολύ δει Η αναστολή του καθημερινού έντεπου <Καινθυνή> Στέφανο <Καινθυνή> δεν θα περάσει. Μας έχει απέναντι, έχει απέναντι τους εργαζόμενους. Η αυγή είναι εμένα με έχει απέναντι, <Καινθυνή> απλά δεν μπορούμε να το πληρώσουμε. Έλα <Καινθυνή> <Καινθυνή> Ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασελάκη, μίλησε στο συνέδριο του Economist και αναφέρθηκε στην ενδεχόμενη συνεργασία των κομμάτων τη κεντροαριστερά. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα. So we want to have a very clear message from other progressive forces that they are progressive like us, and there will be some red lines that we have. Uh, and we will see. but it needs to be born from the ground up. nobody can force it. i am open personally to not being part of the problem here if, if myself, my person is the issue that a programmatic convergence will not materialize into a government, i promise you i will step down. I have no issue with being um, stuck to power or to prestige or anything like that. I want to be helpful. I genuinely have returned to my homeland to be helpful. If PASOK wants to coordinate on policies, I'm here to talk. We are here to talk. Syriza is here to talk and to try to do the right thing for the Greek people. Τώρα για να σχολιάσουμε μαζί την πολιτική επικαιρότητα και να ακούσουμε τη δική της ανάλυση. Έχουμε μαζί μας την κυρία Άρια Αγάτσα. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο Δελτίο. Καλή σα ημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το θέμα του κυρίου Αβγενάκη. Έχει μπει πάλι στο στόχαστρο η Νέα Δημοκρατία. Πάνω που προσπάθησε ο κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει αυτέ τι κινήσει, να... να επιλύσει τέλο πάντων ή να δείξει το ενδιαφέρον του για τα ζητήματα τη καθημερινότητα των πολιτών. Έσκασε αυτό το θέμα, το οποίο θα έπρεπε να έχει σκάσει από την Παρασκευή, αλήθεια είναι που συνέβη. Αλλά τελικά ένα βίντεο έκανε τον κύριο Αβγενάκη να ζητήσει συγγνώμη εχθέ. Κοιτάξτε, κυρία Στεριού. Ε... Η βία από όπου και αν έρχεται είναι καταδικαστεία, Ειδικά όταν πρόκειται για εκλεγμένο. Ο εκλεγμένος ή η εκλεγμενη είναι τα γη του ελληνικού λαού και πρέπει αυτοί πρώτα να δίνουν το παράδειγμα στην ελληνική κοινωνία σε, μάλιστα σε μία εποχή που τα προβλήματα είναι πολλά και κυρίως της mm -hmm. καθημερινότητας, της ασφάλειας, της υγείας. Αυτό το θέμα αντιμετωπίστηκε με το που έγινε γνωστό, αντιμετωπίστηκε όπως έπρεπε να αντιμετωπιστεί από τον Πρωθυπουργό και από τον ε, Πρόεδρο της ε, Βουλής και συμπεριφορές που λένε, ε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, αυτό είναι μια γενικότερη μάστιγα της ελληνικής ναι. κοινωνίας, το ακούμε πάρα πολύ ε, συχνά είναι ένα ιδιόμορφο, ιδιαίτερο bullying που κάποιοι πολίτες δέχονται και πολλές φορές μπορεί αυτός που το λέει πραγματικά να μην εκπροσωπεί αυτό που θέλει mm -hmm. να δείξει ότι είναι. Mm -hmm. ε, το θέμα είναι βέβαια να μην το λένε και οι πολιτικοί. Κάνω μία αναγωγή γενικότερα σε αυτό το «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ» της νεότερης ελληνικής κοινωνίας. Πολλό δε μάλλον όταν κάποιο είναι εκλεγμένος ε, ε, βουλευτής mm -hmm. και το, ο, ο λαός τον έχει εκεί ε, για να του λύνει τα προβλήματα και να είναι η φωνή του. Mm -hmm. Είναι όμως ένα μεμονωμένο περιστατικό το οποίο αντιμετωπίστηκε και δεν αφορά όλο το χώρο της Νέας Δημοκρατίας ή αν θέλετε όλο το πολιτικό σύστημα. Καλά, Προφα, αυτό μας έλειπε να αφορούσε όλο το πολιτικό σύστημα πάντως. Έρχεται σε μια περίοδο που το θέμα της Αλαζονία των μελών της κυβέρνησης συζητείται, έχει ενοχλήσει την κοινωνία και έχει ενοχλήσει και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, όπω και ο ίδιος ε, είπε. Η, διαγραφή του κυρίου Αυγενάκη θεωρώ και εγώ ότι ήταν δεδομένο ότι θα γίνει. Όμω νομίζω ότι παράλληλα στέλνει και ένα μήνυμα και σε άλλου που ενδεχομένω έχουν τέτοιε υπερηφορέ. Επίση είναι σαφέ ότι αλαζονία δεν πρέπει να υπάρχει, διότι τα προβλήματα είναι πολλά. Και βεβαίω υπάρχει κάποιο μήνυμα από αυτή την πράξη, διότι ο κόσμος βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Κυρίω σα είπα από το ζήτημα της ε, ακρίβεια. Mm -hmm. Όμως τα μηνύματα τα πήρε το πολιτικό σύστημα και κυρίω τα συστημικά κόμματα. Μιλάω για τη Νέα ε. Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Μετά από τη στάση των πολιτών στι ευρωεκλογέ, οι οποίε έδωσαν τα δικά του μηνύματα. Και βρισκόμαστε σε αυτή την εποχή, την μεταευρωεκλογών εποχή, mm -hmm. όπου τα επιτελεία όλων των κομμάτων ε, προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν τι σημαίνει. Το αποτέλεσμα το οποίο ήρθε στην κάλπη, γενικότερα και ειδικότερα. Εγώ θέλω να πω ότι ο κόσμο, ο λαό, είναι σοφό στι εκλογέ. Στέλνει πάντα μηνύματα, δεν πρέπει να τον υποτιμούμε ποτέ, και πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε γιατί ε, λειτουργήσε mm -hmm. έτσι. Άρα, υπό αυτή την έννοια. Πολύ σωστά όλα τα κόμματα έχουν μπει σε έναν προβληματισμό. Ο προβληματισμός δεν πρέπει να έχει εσωστρέφεια. Πρέπει ο προβληματισμός αυτός να έχει επίκεντρο τον πολίτη για τα επόμενα τρία χρόνια της διακυβέρνησης. Μια που αναφερθήκατε λοιπόν στην εσωστρέφεια, πάμε στην κεντροαριστερά. Ε, στο ΠΑΣΟΚ ε, να πάμε. Υπάρχουν πλέον 7 υποψήφοι. Μπήκε και ο δημοσιογράφος ο Γιάννη Οκανελάκη και η κυρία Γιανακοπούλου εχθέ. Και μένει να δούμε αν θα κατέβει και η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Θέλω τη γνώμη σα ε, για αυτή την ενδεχόμενη υποψηφιότητα. Ακούγεται έντονα ότι θα κατέβει. Εγώ πλέον. Εγώ είχα μια πληροφορία εχθές ότι τελικώς θα είναι υποψήφια η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, που σαφώ είναι ένα βαρύ όνομα. Mm -hmm η οποία όμως ήταν αποστασιοποιημένη αρκετά τα τελευταία χρόνια. Θα λέγαμε ήταν εντός και εκτός με κάποιες πολιτικές δραστηριότητες, αλλά όχι ακολουθώντας το ΠΑΣΟΚ. Το Πασόκ, Στο ΠΑΣΟΚ κυρίως ψάχνουν να βρουν ταυτότητα. Και δεν ξέρω, αυτό πρέπει να είναι το πρόταγμα και όχι ο ηγέτης. Ψάχνουν να βρουν ταυτότητα δια του ηγέτη, μέσω της καινούργια ενδεχόμενη ηγεσία. Καινούριε ηγεσία στο Πασόκ. Είχε, καινούργια και η ηγεσία. Ίδια. Είχε, είχε ηγεσία πριν από δύο χρόνια Φυστά. με τον ε, κύριο Ανδρουλάκη, αλλά μετά από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ε, θεωρήθηκε ότι πρέπει να αμφισβητηθεί και να πάνε ε, σε, ένα νέο, ε, σε ένα νέο αρχηγό. Βεβαίω, ο ίδιο ο κύριο Ανδρουλάκης θεωρεί, να και ο ίδιος θεωρεί ότι πρέπει να συνεχίσει και έχει τα επιχειρήματά του. Θα... Ψάχνουν πραγματικά να βρουν την ταυτότητά του. Πιστεύω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά του, γιατί είδατε ότι και στο θέμα, για παράδειγμα, των πανεπιστημίων, που συζητήθηκε πάρα πολύ, υπήρχαν έντονε διαφωνίε στο εσωτερικό και πρέπει το ΠΑΣΟΚ για να προχωρήσει να πει ποιο είναι, τι πρεσβεύει και τι θέλει να κάνει. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα για το ΠΑΣΟΚ και λιγότερο το θέμα του ηγέτη. Βέβαια, το ΠΑΣΟΚ έχει πάντα τη βαριά σκιά ενό μεγάλου ηγέτη, με μεγάλα ποσοστά, του Ανδρέα Παπανδάκη. Αυτό είναι παρελθόν, βέβαια. Τώρα έχουμε προχωρήσει, αλλά αυτή η σκιά ε, υπάρχει ακόμα. Υπάρχει η σκιά του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά υπήρξε και ο Κώστας Σιμίτη, ο οποίο για παράδειγμα δεν είχε και το απόλυτο επικοινωνιακό χάρισμα. Είχε άλλο πολιτικό προφίλ. Και είχε ένα άλλο πολιτικό προφίλ, και για αρκετό κόσμο τα κατάφερε. Μια χαρά και ο Κώστα Σιμίτη. Στην εποχή του, ο κάθε ηγέτη κρίνεται με την εποχή του mm. σε όλου του χώρου. Ο Αντρέα Παπανδρέου εκείνη την εποχή, με τα χαρακτηριστικά που είχε, κρίθηκε ω ένα ηγέτη ο οποίο αγαπήθηκε πάρα πολύ από το λαό. Αλλά την εποχή που ήταν ηγέτη, ο Κώστα Σιμίτη και αυτό άφησε ναι. το δικό του στίγμα τη δεδομένη ναι, προφανώς. εποχή. Όπω το ίδιο συνέβη και στη Νέα Δημοκρατία. Συμβαίνει και στη Νέα Δημοκρατία. Προφανώ. Τώρα, όλε αυτέ οι υποψηφιότητε θεωρείται ότι δυναμώνουν ή αποδυναμώνουν τη διαδικασία των εκλογών στο Πάσο. <στονίκημα> δηλαδή περνάει αυτό που λέει ο Νικό περί πασαρέλα υποψηφίων. Θα δούμε πώ θα αντιδράσει το εκλογικό εκλογικό Δεν γνωρίζω ακριβώς πόσες ψήφους χρειάζονται κάποιες ψήφους για να α, συγκεντρώσουν προκειμένου να είναι υποψήφοι. Θα φτάσουν τελικά και οι 7 και οι 8. Ναι, ε, θα το δούμε αυτό πόσοι θα είναι στο τέλος και το εκλογικό σώμα του Πασόκ είναι αυτό που θα δούμε πώς θα αντιδράσει και πώς θα κρίνει τελικά. Mm -hmm. Παντώ υπάρχουν και ενδεχομένε υποψήφιες. Δηλαδή αν η κυρία Διαμαντοπούλου κατέβει ενδεχομένω να φέρει και κόσμο να ψηφίσει... Που δεν θα πήγαινε, δηλαδή μπορεί να φέρει κόσμο που αυτή τη στιγμή στηρίζει την Νέα δημοκρατία για παράδειγμα. Δεν το θεωρώ τόσο εύκολο αυτό, υπό την έννοια ότι βεβαίως όλοι το, χω, το χώρο του κέντρου τον θέλουν. Να μην κρυβόμαστε. Ενώ. Ο χώρος του κέντρου που, για τον οποίο γίνεται συζήτηση και είναι το ένας Πασόκ. Συγγνώμη και... που σας δεκόντω, ναι. είναι το κέντρο και το... Και, και, και το, το Πασόκ και απο... θέλει το χώρο του κέντρου και θέλει τους ανθρώπους, οι οποίοι, τους πολίτες οι οποίοι ε, μετακινήθηκαν προς τη Νέα Δημοκρατία. Ακόμα και ο κύριος Κασελάκης κάνει ανοίγματα προς το χώρο του κέντρου. Ε, νομίζω όμως ότι η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία πέντε χρόνια, με τι κινήσει που έκανε, ειδικά ο Πρωθυπουργό, έχει καταφέρει να έχει πείσει του μετριοπαθεί κεντρώου. Μένει όμως να δούμε τώρα και τα επόμενα τρία χρόνια τη διακυβέρνηση, mm -hmm. ε, γιατί ο, ο Έλληνα μέσα του βαθιά ε, έχει τα στοιχεία πάντα του κεντρώου. Υπάρχει δηλαδή μια μεγάλη. Mm -hmm. ε, Μεγάλο αριθμό πολιτών, οι οποίοι βλέπουν, κρίνουν, κάθονται λίγο πίσω και αποφασίζουν στι εκλογέ ποιον θα ψηφίσουν. Αυτό το χώρο τον θέλουν όλοι. Ναι, και είναι και αυτό το κέντρο που στην ουσία ανεβοκατεβάζει κυβερνήσει εδώ που τα λέμε, που, που κάνουν. Θα, κυβέρνηση... θα, να, να, θα μπορούσαμε να πούμε. Ναι, και είναι πέρα από το... τι εκλογικέ βάσει, τι σκληρέ που έχουν τα κόμματα, υπάρχουν ναι. πολίτε οι οποίοι κρίνουν ανάλογα με την πολιτική που ασκεί κάθε κόμμα στην εξουσία του και με το πρόγραμμα που έχει όταν είναι αντιπολίτευση. Αν αυτό, βέβαια, μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονε mm -hmm. συνθήκε τη ελληνική κοινωνία. Διότι τα πράγματα έχουν αλλάξει, δεν είναι όπω τι εποχέ προ-30 ας πούμε, που τα χαρακτηριστικά ήταν άλλα, τώρα πρέπει αυτό που λες να αποδεικνύεις ότι μπορείς και να το κάνεις. Mm -hmm. Ο κόσμος θέλει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, μετρήσιμα, απτά, γιατί η ζωή είναι δύσκολη, γιατί οι ανάγκες είναι μεγάλες και γιατί πρέπει ο καθένας να πείθει, με το λόγο του για τα έργα του. Mm -hmm. Πάντως θεωρείτε ότι σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε για το ΠΑΣΟΚ είναι μια ευκαιρία ποιοτική αναβάθμιση και σε αυτό που λέτε, δηλαδή στο κομμάτι τη πολιτική στρατηγική. Δεδομένου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά το γεγονό ότι. Δεν πήγε πάρα πολύ καλά στι ευρωεκλογέ, αλλά δεν καταστράφηκε κιόλα και ούτε κανένα θέτει θέμα ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Στην πραγματικότητα φαίνεται να συρρυκνώνεται είτε με τι δηλώσει του Προέδρου, είτε μια με την αυγή, μια με τα μαύρα χρήματα. Τέλο πάντων, ο κύριο Κασελάκη έχει ένα δικό του στυλ να πολιτεύεται. Και αισθάνομαι ότι αφήνει περιθώριο στο ΠΑΣΟΚ να αναδιοργανωθεί. Το ΠΑΣΟΚ μένει να δούμε πώς θα το διαχειριστεί. Το ΠΑΣΟΚ κρατάει κάποιες δυνάμεις από το παρελθόν, ειδικά στο συνδικαλισμό ή στην περιφέρεια. Εκεί που έχει χάσει πολλές δυνάμεις είναι στους νέους mm -hmm. ανθρώπους. Και στα, στα αστικά κέντρα στην Αθήνα. Και στα αστικά κέντρα. Οπότε εκεί πρέπει να, δουν, να δούμε ο καινούριο αρχηγός ή αν κερδίσει ο ε, τι διαχείριση θα κάνει. Πάντως είναι μια πρόκληση. Mm -hmm. ε, αυτό που συμβαίνει τώρα για την επόμενη μέρα. Mm -hmm. Πάμε τώρα και στα του ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε τι έγινε σήμερα. Σήμερα συνεδριάζει αυτή την ώρα η πολιτική γραμματεία. Είδαμε του εργαζομένου τη Αυγή να αντιδρούν έντονα έξω από την πλατεία Κουμουνδούρου. Είπανε στο Στέφανο Κασελάκη, δεν ήρθε ποτέ να μα δει, μόνο για συνεντεύξει έρχεσαι. Ε, Παρ' όλα αυτά, ο κύριο Κασελάκη. Πολυτεύεται μέσω των αναρτήσεων. Δεν ξέρω αν όντω δεν έχει πάει ποτέ να μιλήσει με του εργαζομένου τη Αυγή. Φαίνεται να μην μιλάει ούτε με τα στελέχη του αρκετά, με τα όργανα δηλαδή, ούτε και με. Δηλαδή να θέλει μια αυτή την αμεσοδημοκρατία που λέει απευθεία σε συζήτηση με τη βάση. Θα του βγει αυτό. Κοιτάξτε για να το λένε οι συνάδελφοι στην Αυγή, επειδή Προφανώς γνωρίζετε και ισχύει. την ιδιότητά μου ω Αντιπροέδρου τη Εσία, έτσι, έτσι πρέπει να είναι. Η Αυγή είναι μια ιστορική εφημερίδα. Ε, yeah. Φέρει μία παράδοση στον χώρο τη αριστερά και έχει και εργαζόμενου. Mm -hmm. Βεβαίω, από την άλλη πλευρά, για να είμαστε ειλικρινεί, πρέπει να πούμε ότι γενικότερα τα φύλλα. Οι εφημερίδε ε, έχουν μία αντίστροφη πορεία και φθήνουν σε σχέση με την, ε, με την τεχνολογία και το ιντερνετικό το ναι. πεδίο. Και αυτό είναι μία αλήθεια. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει οι εργαζόμενοι να μείνουν χωρί δουλειά. Πρέπει να δουν ε, στο ΣΥΡΙΖΑ πώ θα διαχειριστούν αυτό το θέμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από την άλλη, υπάρχει μία εσωστρέφεια στο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε ότι μετά τι ευρωεκλογέ δεν έχουν ακόμα μπει στην ατζέντα. Τι λένε για τα μεγάλα προβλήματα. Το ζήτημά τους είναι τα εσωτερικά. Mm -hmm. Αν ο κύριος, Τσίπρας, ο κύριος Κασελάκης στηρίζεται, ε, πώς τα πάει με τον κύριο Τσίπρα, τι είπε ο κύριο Πολάκης για τον κύριο Κασελάκη. Ε, είναι, υπάρχει αυτό... αυτή η εσωστρέφεια που δεν δεν νομίζω ότι, τους, ότι βοηθάει το χώρο Σίγουρα. αυτό. Να κερδίσει και να φέρει τον πολίτη κοντά του. Και μην ξεχνάμε ότι είναι ένα αριστερό κόμμα, έτσι. Μάλλον. Δεν ξέρει από αυτή τη φάση τι Ναι, είναι ένα αριστερό κόμμα. Τον ΣΥΡΙΖΑ πήρε ο κύριο Κασελάκη. Λένε βέβαια και δείχνει σημάδια ότι θέλει να το κάνει ένα κόμμα που να είναι στα μέτρα του. Και αυτό πάλι μένει να το δούμε στην πορεία. Γιατί ασχολείται διαρκώ με τον Αλέξη Τσίπρα ο κύριο Κασελάκη. Θεωρείτε ότι τον βοηθάει σε κάτι ή το κάνει επειδή έγινε αυτό που έγινε στο συνέδριο και από τότε το, το, το φέρει βαρέω ο κ. Κασελάκη. Γιατί όλα αυτά. Η αλήθεια είναι. Τα, ότι... τα, 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 ξε, τα, ξε, τα σηκώνει ο κ. Κασελάκη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε ακριβώ τι συμβαίνει. Γιατί το λέω αυτό, Γιατί στην αρχή φαινόταν ότι ο κ. Κασελάκη έχει τι ευλογίε του κυριου Τσίπρα. Mm -hmm. ε, στην πορεία αυτό άλλαξε. Ε, δεν ξέρω αν δεν καταλαβαίνουμε κάτι. Αλλά στην πορεία αυτό άλλαξε. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένας νέος Πολιτικός και mm -hmm. ψάχνει και αυτό να έχει ένα ρόλο. Ίσως mm -hmm. αυτό ενοχλεί τον κύριο Κασελάκη. Και μένει να δούμε πώ θα, πώς θα διαμορφωθεί όλο αυτό στην πορεία. Ο κύριο Κασελάκη δέχεται για τον τρόπο που ε, πολιτεύεται Βέλη και από κοντινού του ανθρώπου. Mm, Όπω για παράδειγμα ναι. από τον κύριο Πολάκη, που του άσκησε κριτική και του είπε ότι ε, δεν, δεν μα έφερε ωφέλη ο τρόπο που πολιτεύτηκες σε σχέση με τα περιουσιακά σου και με τα προσωπικά σου. Δηλαδή, συμφώνησε όμω μαζί του. Η υπερ, υπερπροβολή. Ναι, αλλά ε, πέταξε αλλά... κάποιες σπόντες ε, ναι. και αυτή η εσωστρέφεια που υπάρχει στον, στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή νομίζω είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό και πρέπει να το δούνε mm -hmm. διότι αυτό δεν απαντάει στα προβλήματα της κοινωνίας, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να κάνουν γόνιμη αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Mm -hmm. Η Νέα Δημοκρατία, μολονότι πήρε και αυτή ένα μήνυμα, κράτησε μεγάλη διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και θα καθίσει και αυτή να δει τι πρέπει να κάνει στο ο μέλλον και γιατί προέκυψε αυτό το αποτέλεσμα. Όμω η αλήθεια είναι ότι η διαφορά ήταν μεγάλη και τα κόμματα αυτά δεν μπόρεσαν την φθορά τη Νέα Δημοκρατία mm -hmm. ε, να την καλύψουν και να την Καρποσθούν. υπερκεράσουν και να την καρποθούν. Ο κύριος Σαμαράς κάνει γόνιμη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής είναι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα έτσι με πάρα πολλές, ας πούμε, τάσεις. Είναι συνιστώσεις. Ένα, είναι ένα... συνιστώσεις. Όχι συνιστώσεις, <laughs> συνιστώσεις. Είναι, υπάρχουν είναι στην αριστερά. Στην αριστερά. <laughs> Όχι, ε, λένε την άποψή τους, ε, είναι βαριά στελέχη, είναι πρώην πρωθυπουργή, okay. δεν είναι μόνο ο κύριος Σαμαράς, είναι, έχει πολύ σημαντικά στελέχη mm -hmm. η Νέα Δημοκρατία, είναι η κυρία Μπακογιάννη, είναι ο κύριος Τασούλας, να μην τους ονομάσω <laughs> όλους, είναι πάρα πολύ. και έχουν την άποψή τους. Όμως, ε, στο τέλος, ε, το αντίθετο... Από αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι στη Νέα Δημοκρατία όλοι πάνε μαζί mm -hmm. προκειμένου να υπάρχει κυβερνησιμότητα. Ε, εγώ τον ακούω και τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμαλή και την κυρία Μπακογιάννη και όλοι τους ακούμε και ο Πρωθυπουργό του ακούει. Ε, πρέπει να υπάρχουν απόψει, είναι πρώην Πρωθυπουργοί, έχουν και ένα δικό του ακροατήριο, αλλά στο τέλο πηγαίνουν όλοι μαζί προκειμένου να, να μην υπάρχουν διασπάσεις όπω υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Mm -hmm. στο να σα θυμίσω ότι ε, υπά... δημιουργήθηκε μια πολυδιάσπαση με την κυρία Κωνσταντοπούλου να κάνει δικό τη κόμμα, ε, με τον ε, κύριο Βαρουφάκη να κάνει δικό του κόμμα, με το τον κύριο Χαρίτσι να κάνει δικό του κόμμα, ναι. τον κύριο Λαφαζάνη να κάνει δικό του κόμμα ε, και όλα αυτά είναι μια περιδίνηση. Mm -hmm. ε, στη Νέα Δημοκρατία ακούγονται, είναι πολυσυλλεκτικό κόμμα, ακούγονται πάρα πολλέ απόψει, αλλά στο τέλο δεν υπάρχει ε, διάρρηξη ούτε τη κοινοβουλευτική ομάδα ούτε γενικότερα του mm. χώρου. Μάλιστα. Για να δούμε πώ θα εξελιχθούν ναι, λοιπόν όλα. Έχουμε σήμερα πολιτική γραμματεία στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε σε δύο μέρες από τώρα κεντρική επιτροπή. Ένα τελευταίο σχολείο, σας, γιατί δεν μπορώ να μην το ρωτήσω. Θεωρείτε ότι θα έχουμε διάσπαση στο ΣΥΡΙΖΑ κι άλλοι. Ε, κοιτάξτε, δεν μπορώ να, να, να του να ψυχολογήσω <laughs> τον τρόπο που θα διαχειριστούν αυτό. Για αυτού θα ήταν καλό να μην έχουν άλλη mm. διάσπαση. Για αυτού. Mm -hmm. Ποιο ξέρει. Ποιος ξέρει. Μένει να φάνει. Κυρία Γάτσα, να σα ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία Και εγώ σα ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια σα αφού. Να είστε καλά. Περνάμε σε άλλο θέμα, κυρίε και κύριοι. Ένα από τα δυσκολότερα καλοκαίρια των τελευταίων δεκαετιών διανύουμε φέτο, με την κλιματική αλλαγή να δείχνει ξεκάθαρα πια το αποτύπωμά τη. Μέσα σε λίγα 24 ώρα ζήσαμε θερμοκρασίε στου 40 βαθμού και την απόλυτη ξηρασία, ενώ από χθε και για 48 ώρε θα αλλάξουμε εποχή με βροχέ, καταιγίδε, μπουρίνια, κεραυνού και χαλάζι. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων, ενώ στην Έδεσα καταστράφηκαν καλλιέργειε από το χαλάζι, στη Θάσο και την Κοζάνη ξέσπασαν σαν πυρκαγιές σε δάση από του κεραυνού. Από τη ζέστη και τι πυρκαγιέ, τι καταιγίδε και στο χαλάζι, η κλιματική κρίση μέσα σε ένα 24ωρο θα δείξει τα δύο διαφορετικά πρόσωπά τη. Παιδιά, κοιτάξτε εδώ. Η κακοκαιρία εξπρέ που θα πλήξει τη χώρα ήδη ξεκίνησε από τη βόρεια Ελλάδα. Χαλάζι σε μέγεθο καρεδιού, κατέστρεψε καλλιέργειε κερασιών στην Έδεσα. Πολύ <Κολλή> μεγάλη καταστροφή, ολική καταστροφή. Δεν υπάρχει ούτε ένα καλό, ούτε ένα. Και πρέπει οπωσδήποτε το κράτο να έρθει να στείλει το ΕΛΓΑ για να δει ο κόσμο τι θα κάνει. Για όλη και η καταστροφή και μεγάλε ζημιέ σε καλλιέργειε κάνουν λόγο οι παραγωγοί. Οι οποίοι περιμένουν τους εκτιμητέ του ΕΛΓΑ για να τι καταγράψουν ώστε να μπορέσουν να αποζημιωθούν. στη Θάσο και την Κοζάνη ξέσπασαν πυρκαγιέ από κεραυνού. Αλλά ευτυχώ η πυροσβεστική τη έσβησε έγκαιρα. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωση που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι ισχυρέ βροχέ και καταιγίδε θα πλέξουν αρχικά περιοχέ τη Βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια τμήματα τη Ανατολική Τερεά και Πελοπονίσου, αλλά και την Αττική. Οι καταιγίδε αυξάνονται σε συχνότητα αλλά και σε ένταση λόγω της κλιματικής αλλαγής έρευνες έχουν δείξει ότι τριπλασιάζονται και τετραπλασιάζονται οι ισχυρές καταιγίδες. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε ετοιμότητα με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας να εφιστά την προσοχή των πολιτών τις επόμενες ώρες. Κάτοικοι και επισκέπτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα μπουρίνια. Τα μπουρίνια στη θάλασσα που γνωρίζουμε όλοι πόσο επικίνδυνα είναι. Ενώ στις περιοχές που θα σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ρέματα. Και επειδή τα καλοκαιρινά μπουρίνια είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα, οι μετεωρολόγοι συμβουλεύουν μακριά από παραλίες και προσοχή στου εξωτερικού χώρου. Ολοκληρώθηκε και η έκτακτη συνεδρίαση του συντονιστικού τη πολιτική προστασία, έτσι ώστε πυροσβεστική, λιμενικό, Ελλάδα, ένοπλε δυνάμει και τοπική αυτοδιοίκηση να βρίσκονται στη μέγιστη ετοιμότητα. Έναν επαγγελματία εκτελεστή, απόλυτα ψύχρεμο, πολύ καλά οργανωμένο και έμπειρο, αναζητεί αστυνομία ω τον φυσικό αυτούργο τη εκτέλεση του 54χρονου μηχανικού στο ψυχικό. Το προφίλ και ο τρόπο δράση του δολοφόνου έχει εκπλήξει ακόμα και έμπειρου αξιωματικού τη αστυνομία, καθώ ο δράστη, όπω όλα δείχνουν, περίμενε υπομονετικά το θύμα του για μια μισή ώρα, χωρί να ανησυχεί για τι δεκάδε κάμερε ασφαλεία στο σημείο, αλλά και τι οκτώ ομάδε δία στην περιοχή. Σύμφωνα δε με πληροφορίε, είχε βρεθεί στο σημείο τη δολοφονία τουλάχιστον δύο φορέ και είχε γίνει αντιληπτό από του κατοίκου τη περιοχή. Η ώρα είναι 7 και 14 το πρωινό της Τρίτης. Στο νέο ψυχικό καταφθάνει το μαύρο σκούτερ με τον εκτελεστή του 54χρονου τοπογράφου. Φοράει λευκό κράνος, σκούρο μπουφάν μηχανής, καφέ παντελόνι και μαύρα παπούτσια. Ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και προσπαθεί να περάσει από ένα στενό πέρασμα δίπλα από μια διαφημιστική πινακίδα καταστήματος. Στο βίντεο ντοκουμέντο που αποκάλυψε η ιστοσελίδα in.gr φαίνεται ο δράστης να αντιλαμβάνεται ότι το σκούτερ με την πλαστή πινακίδα δεν χωράει να περάσει και προσπαθεί να μετακινήσει την πινακίδα με το χέρι. Δείχνει νευρικότητα κάτι που δεν επέδειξε σε κανένα σημείο εκτέλεσης του φωνικού του σχεδίου. Με το χέρι του ρίχνει την πινακίδα στο οδόστρωμα, μετακινεί λίγο το μηχανάκι και κατεβαίνει από αυτό για να την σηκώσει. Την πιάνει φορώντα στα χέρια του, την τοποθετεί στη θέση τη και επανέρχεται στο σημείο όπου περίμενε για αρκετή. Και τι ώρα περιμένοντα το θύμα του. Είναι οι τελευταίε κινήσει του δράστη, ο οποίο λίγη ώρα αργότερα θα υλοποιήσει το φωνικό του σχέδιο, εκτελώντα με 20 σφαίρε το 54χρονο. Που είχε στήσει καρτέρι 90 λεπτά μπροστά από την επιχείρηση του 54χρονου τοπογράφου και χρειάστηκε μόλι 24 δευτερόλεπτα για να εκτελέσει το συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του. Είναι φοβερό. Αυτό ο άνθρωπο μόνο σταματάει δίπλα στο αυτοκίνητο, στο μαύρο αυτοκίνητο, λίγο πιο πίσω από το κάθισμα του οδηγού, βγάζει το πιστόλι με το ένα χέρι, αρχίζει και πυροβολία ακατάπαυστα. Όταν τελειώνει η γεμιστήρα, βγάζει τη γεμιστήρα και βάζει άλλη. με πολύ σταθερό χέρι. Αξιωματική τη ασφάλεια, παρατηρώντα το υλικό που έχει καταγράψει την εκτέλεση, διαπίστωσαν ότι ο δολοφόνο επιδεικνύει απόλυτη ψυχραιμία. Γεγονό που παραπέμπει σε στρατιωτική εκπαίδευση. Εκτιμούν ότι είναι έμπειρο καθώ ενήργησε υπό το φω ημέρα, πυροβολώντα 20 φορέ το 54χρονο. Ενώ εκείνο βρισκόταν πίσω από τα φημέ τζάμια του οχήματό του, προτού διαφύγει με κινηματογραφικό τρόπο από την περιοχή. Έχει πάει από στενά έχει ανεβεί σε πεζοδρόμια, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κάνει. Ο φυσικό αυτούργο τη δολοφονία του τοπογράφου που γνώριζε ότι ο 54χρονο δεν λάμβανε μέτρα αυτοπροστασία είχε πάει τουλάχιστον δύο φορέ στο ίδιο σημείο με σκούτερ, πραγματοποιώντα κατόπτευση φορώντα τα ίδια ρούχα, τα οποία στη συνέχεια ξεφορτώθηκε. Είχε γίνει μάλιστα αντιληπτό από κατοίκου τη περιοχή. Η ιδιοκτήτρια κλειδώσε την πόρτα, mm -hmm. την ρώτησε γιατί κλειδώ τη είπε υπάρχει ένα τύπο μυστήριο με μηχανάκι. Αυτό είναι κάτι περίεργο και τον έχω ξαναδεί. Έχει ξαναστηθεί εδώ. Βγήκε μια ηλικιωμένη κυρία που του έκανε παρατήρηση να φύγει, αλλά αυτό δεν τη έδωσε καμία σημασία. Οι ανοιχτοί φάκελοι με τι χωροθετήσει αλλά και τι αγοροπολισίες ακινήτων σε συνδυασμό με ορισμένε δικαστικέ διενέξει που είχε ο 54χρονο έχουν μπει στο μικροσκόπιο τη έρευνα με κλιμάκιο του τμήματο ανθρωποκτονιών να έχει ήδη μεταβεί Είχαμε άριστη συνεργασία. Χρόνια δουλεύαμε μαζί. Δεν υπάρχει καλύτερο άνθρωπο. Οι δουλειέ του ήταν σωστέ. Με ποιου συνεργάστηκε, ποιου είχε πελάτε και τι έκανε, εμεί δεν το ξέρουμε. Μέσα από δεκάδε κάμερε που έχουν καταγράψει την άφηξη, τη στιγμή τη εκτέλεση αλλά και τη διαφυγή του, προσπαθούν έμπειροι αξιωματικοί τη ελληνική αστυνομία να φτάσουν στα έχνη του δράστη. Ο συνέτερο και η σύζυγο του 54χρονου δεν κατάφεραν με όσα είπαν στι αρχέ να ρίξουν περισσότερο φω στα κίνητρα πίσω από την εκτέλεση. Ήταν ο Άριστο των Αρίστων και βέβαια δεν είχε υποπέσει τίποτα στην αντίληψή μου Σαν παράνομη κίνηση, το ΕΠΕ τίποτα σε βάρο. Και για μένα, ο κύριο υπεύθυνο αυτών όλων των κρουσμάτων είναι η αυθαίρετη δόμηση, η αυθαίρετη λειτουργία πολλών καταστημάτων, που λένε Μήκο να είναι ανεξέλεγκτη. Στα εγκληματολογικά έργα, Σύρια Ρισελά, πέρα από τι κάμερε ασφαλεία, ιδιαίτερο βάρο θα πέσει και στο κινητό τηλέφωνο του 54χρονου τοπογράφου. Τα όρια τους ξεπερνούν καθημερινά οι πυροσβέστες που καλούνται να επέμβουν και να σβήσουν τις πυρκαγιές χωρίς να σταματούν να πάρουν ανάσα και να ξεκουραστούν. Χαρακτηριστικά είναι τα πλάνα από την ΚΟΟ που πυροσβέστες μετά από κατάσβεση περπατούν εξωθενωμένοι στο δρόμο και οι άνθρωποι τους χειροκροτούν. Εχθές το μεσημέρι πάντως σήμανε συναγερμός όταν ξέσπασε πυρκαγιά πολύ κοντά σε σπίτια στα γλυκά νερά. 2 το μεσημέρι, Κόκκινο συναγερμό στην πυροσβεστική μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στα γλυκά νερά, στου πρόποδε του ημιτού, μια ανάσα από τα σπίτια. Η φωτιά ξεκίνησε πίσω από το νεκροταφείο τη περιοχή και εξαπλώθηκε γρήγορα προ τον ημιτό, όπου υπάρχει πυκνό πευκοδάσο. Λίγη ώρα αργότερα, οι κάτοικοι τη περιοχή έλαβαν μήνυμα από το 112 ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ξεκίνησε από εδώ η φωτιά, πίσω μα ακριβώ, και με γρήγορο ρυθμό επεκτάθηκε. Αλλά ευτυχώ τα αναγκλαστικά τη πυροσβεστική υπηρεσία ήταν άμεσα λόγω του ότι επιχειρούν και πέντε τρόουν τη πολιτική προστασία και συνεπώ πιάσαμε αμέσω τη φωτιά. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, τα εναέρια ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα. Νύχτα μέρα, οι ήρωε πυροσβέστε δίνουν με αυτοθυσία τη μάχη στα πύρινα μέτωπα. Γι' αυτό και οι κάτοικοι τη ΚΟΑ, ακόμη και οι τουρίστε, ξεσπούν σε χειροκροτήματα την ώρα που στελέχη τη πρώτη ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων περνούν από μπροστά του. Τους καλωσορίζουν και τους επιβραβεύουν. Λίγες ώρες πριν στην Κόιδα ο κομάντος πολεμούσαν με τις φλόγες καταφέρνοντας να σταματήσουν την ανεξέλεγκτη από τους ανέμους φωτιά. Με σκημένο κεφάλι, ήθος και σεμνότητα οι πυροσβέστες συνεχίζουν το δρόμο τους μέχρι την επόμενη δύσκολη αποστολή. Όλοι οι συνάδελφοι κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τα φώδια είναι πάρα πολύ λίγα. Ευτυχώ έχουμε τον κόσμο βοηθάει, μα φέρνει νερά γάλα για όσου χρειαζόμαστε για τα μάτια, γιατί κοκκινίζουν όπω βλέπετε. Εμεί, επειδή ακόμα με δόκιμος, δεν διαθέτω και μαζί μου αυτή τη μέρα πνευστική συσκευή. Άλλη μια εικόνα από το Λαύριο χθε τα ξημερώματα. Η Ανατολή του ήλιου βρήκε του πυροσβέστες που επιχείρησαν στη μεγάλη φωτιά τη Κερατέας από Έχουν ξαπλώσει στο έδαφο κάτω από ένα καμένο δέντρο. Σκεπασμένοι με ισοθερμικές κουβέρτες, προσπαθούν να ξεκουραστούν, μέχρι να κληθούν ξανά να επιχειρήσουν. Στι Ηνωμένε Πολιτείε, τώρα η πίεση ολοένα και αυξάνεται προ τον Τζο Μπάιντεν να παρετηθεί από την προσπάθεια διεκδίκηση τη Προεδρία μετά τον πανικό που προκάλεσε στου δημοκρατικού η κακή εμφάνισή του στο debate με τον Ντόναλτ Τραμπ. Πάντω, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει μια νέα δημοσκόπηση που θέλει τη Μισελ Ομπάμα να νικάει με διαφορά τον Τραμπ αν έθετε υποψηφιότητα. Παρόλο που η πρώην πρώτη κυρία είχε αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο. Κάθε μέρα που περνά, τα αμερικανικά μέσα διατυπώνουν όλο και πιο πιεστικά μία και μόνο κρίσιμη ερώτηση. Είναι ο πρόεδρος Biden ικανός να συνεχίσει στην κούρσα για την προεδρία. The New York Times reports that in closed door meetings, several current and former officials noticed the president increasingly appeared confused or listless or would lose the thread of conversation. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Biden φέρεται να δήλωσε σε συνεργάτη του πως εξετάζει το ενδεχόμενο να παρετηθεί με το λευκό οίκο να διαψεύδει κατηγορηματικά το δημοσίευμα. Προσπαθώντα να αιτιολογήσει ξανά την άκρος απογοητευτική επίδοση στο πρόσφατο debate με τον Τραμπ, ο Biden υποστήριξε πω έφταιγε η κόπωση από το ταξίδι του στην Ευρώπη στι αρχέ Ιουνίου, αν και μεσολάβησαν σχεδόν 15 ημέρε. Δεν φέρθηκα πολύ έξυπνα. Αποφάσισα να κάνω τον γύρο του κόσμου, διασχίζοντα εκατό ζωνέ ώρα πριν το debate. Δεν άκουσα του συνεργάτε μου και παραλίγο να αποκοιμηθώ στη σκηνή. Αυτό δεν είναι δικαιολογία, αλλά είναι μία εξήγηση. Σε νέα δημοσκόπηση, το 1 τρίτο των ερωτηθέντων από το κόμμα των Δημοκρατικών είπαν πως ο δεν πρέπει να αποσυρθεί από την κούρσα για την Προεδρία. Πλέον, πρωτοκλασσά τα στελέχη του κόμματος μιλούν ανοιχτά για αυτό το ενδεχόμενο. I think it's a Εντύπωση προκαλεί πω μόνο η Μισελ Ομπάμα από του υπόλοιπου πιθανού αντίπαλου του Τραμπ θα μπορούσε να τον νικήσει ανέθετη υποψηφιότητα με ποσοστό 50% έναντι 39%. Η πρώην πρώτη κυρία πάντο έχει απορρίψει ένα τέτοιο σενάριο την ώρα που δημοσιεύματα θέλουν τον Μπαράκ Ομπάμα να ανησυχεί ιδιαίτερα για την υγεία του Μπάιντεν. Η εκπρόσωπο του Λευκού κου δεν έκρυψε τον εκνευρισμό τη στι αλλεπάλληλε ερωτήσει για την νοητική κατάσταση του πρόεδρου. Την ίδια ώρα, 25 βουλευτέ των Δημοκρατικών ετοιμάζονται να καλέσουν τον Μπάντεν να αποσυρθεί από την κούρσα, όπω μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωση. Στο σημείο αυτό κυρίες και κύριοι θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Εδώ κυρίες και κύριοι, η πρωινή σας ενημέρωση από το One Channel ολοκληρώθηκε. Επόμενο ραντεβού στο μεσημεριάνο δελτίο ειδήσεων στις 2. Μέχρι τότε να έχετε μια όμορφη μέρα.